Και βέβαια ο συνάδελφος, ο υπουργός κύριος Κουίκ δεν είπε το όνομα, θα το πω εγώ. Πρόκειται για τον Γιώργο το Φλωρεντή. Τώρα εξηγούνται όλα. Είχα κάποιες απορίες, αλλά διαβάζοντας την εφημερίδα της παροικίας της Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας, μου λύθηκαν πάρα πολλές απορίες, κύριε Φλωρεντή, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Σεβασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε πρέσβη, υψηλοί καλεσμένοι, πρέσβης, πρόεδροι κοινοτήτων, εγώ να πω ότι ξανά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν και στην πρώτη εκδήλωση που είχαμε για τον Αιγυπτιώτη τύπο, όπως και η επίσκεψη που είχαμε κάνει σαν πρώην υφυπουργός από Δήμου στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Βεβαίως επάξια τη Σκυτάλη και πόσο ξέρω πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος ο κύριος Κουίκ, αλλά είχατε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα οποία έχουμε πει και αυτά που σχεδιάζουμε για το μέλλον, και πιστεύω και η ταινία θα βοηθήσει και σε αυτό εδώ, πραγματικά δεν είναι μόνο ότι έχουμε στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον, ειδικά για την δράση των κοινοτήτων στην Αίγυπτο, αλλά ότι υλοποιούνται και υποθέσεις και δράσεις οι οποίες μαζί με την συνεργασία και ιδιαίτερα με τον πρόεδρο τον κύριο Τσοκαλά, νομίζω ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, όπως και άλλες δράσεις οι οποίες γνωρίζω ότι προγραμματίζονται να γίνουν και με μουσεία στην Αλεξάνδρεια κλπ., θα δώσουν ακόμα περαιτέρω όθηση. Επιτρέψτε μου όμως να πω 2-3 λόγια τα οποία θα νομίζω ότι έχουν ακουστεί τα περισσότερα από τον κύριο Κουίκ, αλλά ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και είναι σημαντικό το ότι οι δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων και των Αιγυπτίων είναι γνωστό ότι σφυριλατήθηκαν εδώ στο Διάβα χιλιετηρίδων. Κομβικής βέβαια σημασίας για τους πολιτισμούς των δύο λαών υπήρξε το κοσμοπολίτικο πνεύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Αλεξάνδρεια και η βιβλιοθήκη αποτέλεσαν την πρώτη κυβωτό του ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα βέβαια το παλέφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας κρατά ζωντανή την ιερή παράδοση πατριαρχικού θρόνου του ιδρυτή της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Αγίου Μάρκου, στηρίζοντας διαχρονικά την ελληνοορθόδοξη παρουσία στην Αίγυπτο. Παράλληλα, οι ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου, από τις πρώτες και πιο δυναμικές παροικιακές οργανωτικές δομές του απόδημου ελληνισμού σε όλο τον κόσμο, συνιστούν μαζί με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαρκείς γέφυρες επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Αξίζει λοιπόν να επενέσουμε δημόσια για άλλη μια φορά τόσο τις διοικήσεις, όσο και τα μέλη των ελληνικών κοινοτήτων της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου για το πάθος και τις εργόδεις προσπάθειες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού με υψηλή πολιτιστική δημιουργία. Οι γόνιμες αλληλεπιδράσεις στον χώρο του πολιτισμού, το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη και του Κωνσταντίνου Παρθένη, η πλειάδα των συγγραφέων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, διπλωματών και πολιτικών διεθνούς φήμης που ανέδειξε η ελληνική παροικία της Αιγύπτου, σηματοδοτούν τη σχέση βαθιάς φιλίας η οποία συνδέει τους λαούς μας και αποτελούν άριστους ιονούς για την καλύτερη έκβαση των προσπαθειών που καταβάλουν στην ευρύτερη περιοχή μας, από κοινού οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου ενάντια στη μυσαλλοδοξία και το βίο εξτρεμισμό. Φίλες και φίλοι, η ενίσχυση και εμβάθυση των διμερών μας σχέσεων με την Αίγυπτο είναι για την ελληνική κυβέρνηση μία διαρκής επιλογή στα πεδία της ενέργειας, του τουρισμού και της παιδείας, με απότερο στόχο την ειρηνική συνύπαρξη των λαών μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η τριμερής διάσκεψη και οι τριμερείς διασκέψεις μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου αποτελούν την πιο περίτρανη απόδειξη αυτής της εξωτερικής μας πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή, και μιας και ο τομέας, την ευθύνη την οποία έχω, είναι η μορφωτική, πολιτιστική και εκκλησιαστική διπλωματία, θα ήθελα να αναφέρω ότι η άσκηση της μορφωτικής και πολιτιστικής διπλωματίας ανοίγει νέους δρόμους στις διμερείς σχέσεις. Η Ελλάδα αναγνωρίζει την Αίγυπτο ως κρίσιμο εταίρο για την ανάληψη στο πλαίσιο της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών πρωτοβουλειών επιζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, με κορυφαίο εκείνο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα επίσης πολλαπλώς συνεισφέρει στην υπόθεση της νέας βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας. Ειδικότερα το Υπουργείο Εξωτερικών
και μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης και βλέπω τον κύριο πρέσβηδο της Ε1 χρηματοδότησε την κατασκευή του Αδριάδα του ιδρυτής της βιβλιοθήκης Δημητρίου Φαλιρέως. Αξιόλογη είναι εξάλλου επίσης η επί σειρά ετών δράση της εταιρείας φίλων Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης. Νομίζω ότι η σημερινή τελετή που οργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και θέλω να συγχωρώ τόσο τη Γενική Γραμματεία, τον Γενικό Γραμματέα και τα στελέχη της, οι οποίοι δεν είναι μόνο σε αυτή την τελετή, δεν έχουν συνδράμει μόνο εδώ, αλλά σε πλήθος ενεργειών και δράσεων για την ανάδειξή τους που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και από τη χώρα μας, αλλά και την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας που είναι ο συνδιοργανωτής αυτής εδώ της εκδήλωσης. Και πιστεύω ότι είναι ένας σταθμός το μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί, που θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και θα ανατροφοδοτήσει βέβαια τη σχέση μεταξύ του Μητροπολιτικού Κέντρου και των δυναμικών κυτάρων των Ελλήνων της Διασποράς, όπως είναι οι κοινότητες της Αλεξανδρίας και του Καΐρου. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, πλούσια πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Πραγματικά, όποιος ζει και έρχεται με τους Αιγυπτιώτες μαζί, όπως και την άλλη φορά, αισθάνεται ένα σύνολο. Αισθάνεται ότι δεν είναι, ότι δεν είστε στο Κάιρο ή στην Αλεξάνδρεια, ή ότι, και ελπίζω και εσείς το ίδιο να αισθάνεστε, ότι είμαστε όλοι μαζί ένα σώμα. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα και στην ανάδειξη της χώρας μας. Δηλαδή, θα έλεγα, όπως λέγανε και κάποιοι, ότι αισθάνομαι Αιγυπτιώτης. Να είστε καλά.